Καλησπέρα. Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας βλόγκ που είναι θέμα τάρα. Έχει να κάνει με την κατάσταση εκείνη, τη συνθήκη εκείνη, στην οποία αφινόμαστε σε μια σχέση και παρουσιάζουμε συνεξάρτηση. Αφορμή για αυτό το βίντεο ήταν ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο για τις τρικλοποδιές που βάζουμε στον εαυτό μας και το αυτό σαν ποτάς. Και μια φίλη ρωτάει γιατί άραγε ένας άνθρωπος που είναι δραστήριος, εργατικός να αφήνεται όταν είναι σε σχέση. Γιατί να πιστεύει ότι δεν χρειάζεται να φροντίσει και ιδιαίτερα τον εαυτό του. Γιατί να μπαίνει σε μια φάση απραξίας σαν να παγώνει ο χρόνος, σε ευχαριστώ μας κάνει να σκεφτόμαστε και μας τόσα πράγματα και μας μαθαίνεις τόσα πράγματα, σου εύχομαι το καλύτερο σε ζωή σου και να είσαι πάντα καλά, καλό βράδυ και μου δίνεις την ευκαιρία φιλενάδα να μιλήσω για τη συνεξάρτηση για να είμαι πιο αντικειμενική έχω τυπώσει ένα κείμενο που έχω βρει σε μια βάση δεδομένων που έχει εργασίες διαφόρων αυτό το κείμενο το υπογράφει η Φροσίνη Γιαννόπουλος δεν ξέρω κοπέλα αυτή αν είναι φοιτήτρια ψυχολογία ή ερευνήτρια. Έψαξα για να βρω ποια είναι, αλλά δεν, δεν, έχω βρει. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο μου το έχει στείλει αυτό. Η Αριστονίκη μου το έχει στείλει αυτό. Το, το, το PDF. Δεν θυμάμαι ποιο μου το στείλει. Και λέει για τα συμπτώματα συνεξάρτηση. Θα σα το διαβάσω και θα το σχολιάζω διαβάζοντα το. Οι συνεξαρτητικέ συμπεριφορέ είναι αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ. Άρα, φίλοι, πολύ καλά έκανε και έφυσε σε αυτό το σχόλιο κάτω από το βίντεο για τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Το συνεξαρτητικό πρόσωπο προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους καταστρέφοντας τον εαυτό του. Είναι και people pleaser δηλαδή. Και people pleaser αλλά και βλάκας. Αν σκεφτούμε τον ορισμό του βλάκα που μας έχει δώσει αριστονίκη την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι κάποιος ο οποίος κάνει ζημιά στον εαυτό του με τις πράξεις του. Τέτοιου είδου συμπεριφορέ μπορεί να οδηγήσουν ή να κρατήσουν κάποιον σε μια καταστροφική σχέση. Τέτοιε συμπεριφορέ μπορεί να υπονομεύσουν μια σχέση που μπορεί να είχε προοπτικέ. Τέτοιε συμπεριφορέ μπορεί να εμποδίσουν κάποιον να βρει την εσωτερική του γαλήνη και ευτυχία με το πιο σημαντικό πρόσωπο που έχει κανεί στη ζωή του, τον ίδιο τον εαυτό. Συμφωνώ με την γράφουσα ότι η πιο σημαντική σχέση που έχουμε στη ζωή μα και ο πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μα είναι ο ίδιο μα ο εαυτό. Και Νομίζω ότι περισσότερο η συνεξάρτηση και οι συνεξαρτητικέ συμπεριφορέ σε αφήνουν να μένει σε μια κακοποιητική σχέση παρά χαλούν μια σχέση που έχει προπτικέ. Γιατί, αν μια σχέση έχει προπτικές και ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο σχετιστεί με ένα πρόσωπο που δεν είναι συνεξαρτόμενο και αγαπάει πραγματικά τον άλλον, θα τον στηρίξει και θα τον σπρώξει ώστε να κάνει ψυχοθεραπεία και να το ξεπεράσει. Στο βιβλίο μου Ψυχολογικό Πόλεμο έχω γράψει εκτεταμένα για τη συνεξάρτηση και το ψυχολογικό προφίλ του θύματος. Απόψε όμως επιλέγω να σας διαβάσω αυτό το κείμενο για να έχουμε έτσι και, ένα... και περισσότερες πληροφορίες καινούργιε και να έχουμε μάθουμε και για άλλα πράγματα. Όχι μόνο αυτά που γράφουμε εμείς θα διαβάζουμε, θα διαβάζουμε και αυτά που γράφουν οι άλλοι. Είπαμε Εφραουσίνη Γιαννόπουλος. Είναι η κοπέλα που το έχει γράψει αυτό. Μερικά χαρακτηριστικά συμπτώματα της συνεξάρτησης είναι να φροντίζει κανείς τους άλλους να σκέφτεται και να νιώθει υπεύθυνο για τον άλλο, να αναρωτιέται γιατί οι άλλοι δεν του φέρονται ανάλογα, να θέλει να κάνει πιο πολλά από όσα πρέπει, να μην υπολογίζει τα θέλω του και να προσπαθεί να ικανοποιήσει τους άλλους παρά τον εαυτό του σε βάρος του ίδιου του εαυτού του, δηλαδή ο ορισμός του people pleaser είναι αυτό, να νιώθει πιο ασφαλή όταν δίνει και ανασφαλή όταν παίρνει. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν δεν νιώθουμε καλά να παίρνουμε, αυτό μπορεί να είναι ένα σύμπτωμα συνεξάρτηση, φιλενάδε και φίλοι. Να νιώθει άσχημα επειδή έχει ξοδέψει όλη του τη ζωή δίνοντα του άλλου και κανένα δεν έδωσε σε αυτόν ή κανένα δεν εκτιμάει αυτά που έχει κάνει. Να νιώθει ότι έλκεται από άτομα που τον έχουν ανάγκη, να νιώθει κενό όταν δεν έχει να βοηθήσει κάποιον. Άρα, χαρακτηριστικό σύμπτωμα τη συνεξάρτηση το να θέλει κάποιο και να επιδιώκει και να, είναι, να, δίνει νόημα στη ζωή του, το να φροντίζει του άλλου και να παραμελεί τον εαυτό του. Και πάμε στο δεύτερο χαρακτηριστικό. Χαμηλή αυτοεκτίμηση. Οι άνθρωποι που είναι συνεξαρτώμενοι προέρχονται από δυσλειτουργικέ, προβληματικέ και καταπιεστικέ οικογένειε. Αν που δεν θα προερχόμασταν από τέτοιε οικογένειε όσοι είμαστε συνεξαρτώμενοι, όσοι είμαστε ή όσοι, είμασταν, ή όσοι είμαστε συνεξαρτώμενοι. Κατηγορούν τους εαυτούς τους για όλα όσα γίνονται και για τον τρόπο που σκέφτονται και νιώθουν. Θυμηθείτε το, θυμάστε το πρωινό βλόκ. Τη φίλη μας το πρωινό που έλεγε μήπως φταίω εγώ, σε τι φταίω εγώ, θέλω να βρω τα λάθη μου. Αρνούνται τα κοπλιμέντα ή την επιβράβευση. Όσοι από εσά. δεν δέχεστε κοπλιμέντα και επιβράβευση, πρέπει να το δουλέψετε αυτό το πράγμα, γιατί είναι πιθανόν στοιχείο συνεξάρτηση. Εγώ προσωπικά το έχω δουλέψει και νομίζω έχω μάθει να αποδέχομαι τα κομπλιμέντα. Νομίζω. Μπορεί ίσω και όχι ακόμη, αλλά νομίζω. Παρόλο που κάποιοι θα πούνε ότι θέλουν να με κουλακεύουν, καμία σχέση. Καμία σχέση. Μεγάλη υπόθεση να μάθει να αγαπά τον εαυτό σου και να δέχεσαι και τα θετικά σχόλια. Νιώθουν διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο, οι άνθρωποι είναι εξαρτώμενοι, νιώθουν απόρριψη και ενοχές, έχουν υπάρξει θύματα σεξουαλική, σωματική ή συναισθηματική κακοποίηση, αδιαφορία ή εγκατάλειψη. Μια κακοποιητική παιδική ηλικία σου δίνει ένα εισιτήριο, πρώτο τραπέζι, πίστα για να εξελιχθεί σε συνεξαρτωμένο πρόσωπο. Το έχουμε πει και στο βιβλίο, ότι η συνεξάρτηση στην ουσία είναι το αποτέλεσμα τη θυματοποίηση από την πολύ νεαρή ηλικία. Φοβούνται να κάνουν λάθη και λειτουργούν με πολλά πρέπει οι συνεξαρτώμενοι αναρωτιούνται γιατί δυσκολεύονται να πάρουν κάποια απόφαση. Ένα συνεξαρτόμενο άνθρωπο δεν μπορεί να πάρει εύκολα απόφαση, γιατί δεν έχει να σκεφτεί μόνο τι πραγματικά θέλει. Έχει να σκεφτεί τι θα αρέσει στον άλλο, τι δεν θα αρέσει, ποιον θα ενοχλήσω, τι θα είναι καλύτερο για όλου, γιατί δεν βάζει τον εαυτό του πρώτο όπω θα έπρεπε. Νιώθουν επιφανειακά συναισθήματα αυτοπεποίθηση βοηθώντα του άλλου. Ναι, την ώρα που βοηθάει του άλλου ένα συνεξαρτόμενο άνθρωπο, εκείνη την ώρα για λίγο νιώθει καλά, μετά όμω του φεύγει. Εύχονται καλά πράγματα να τους συμβούν, αλλά δεν περιμένουν ποτέ να πραγματοποιηθούν γιατί πιστεύουν πως δεν το αξίζουν. Ναι, οι εξαρτώμενοι άνθρωποι, δεν don't dream big. Δεν κάνουν μεγάλα όνειρα, δεν ονειρεύονται για τον εαυτό τους πράγματα που μπορούν να επιτύχουν. Λένε, θα ήθελα να είμαι ευτυχισμένη, θα ήθελα να είμαι καλά επαγγελματικά, θα ήθελα να έχω το τάδε ή το δίνα, αλλά δεν πιστεύω μέσα όσο το επιτύχουν. Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι οι άλλοι είναι δυνατόν να τους αγαπήσουν και να τους αποδεχτούν. Άρα γι' αυτό το λόγο και ελκύονται από ανθρώπους που δεν μπορούν να τους αγαπήσουν. Γι' αυτό θεωρώ ότι πιο συχνά η συνεξάρτηση παρατηρείται σε προβληματικές σχέσεις και η συνεξάρτηση αυτή καθ' αυτή, καθ αυτή το συνεξαρτώμενο πρόσωπο σε μια κακοποιητική σχέση φροντίζουν ώστε οι άλλοι να του χρειάζουν. Αυτό είναι ένα στοιχείο έτσι πάρα πολύ σημαντικό και στο βιβλίο μου Ψυχολογικό πόλεμος το έχουμε πει. Beware, να είστε προσεκτικοί από του ανθρώπου οι οποίοι σα κάνουν πράγματα που δεν του έχετε ζητήσει. Δουλειέ, εξυπηρετήσει, δώρα, χωρί να του τα έχετε ζητήσει, τα οποία να είναι ασύμμετρα προ τη σχέση που έχετε. Π.χ. σε μια καινούρια γνωριμία, ερωτική γνωριμία, να έρχεται ο άλλο ή η άλλη και να κάνει πολύ μεγάλα δώρα, να κάνει τεράστιε κινήσει, του στείλει να έρθει να σου καθαρίσει το σπίτι, να σου μαγειρεύει συνέχεια, να, να, να κάνει πράγματα σαν και ε, να νιώθει ότι πνίγεσαι επειδή ακριβώ λειτουργεί αυτό το κομμάτι του κάνω πράγματα ω συνεξαρτώμενο ή ω συνεξαρτώμενη των άλλων για να με χρειάζεται και να με έχει κοντά του. Ή κοντά τη, γιατί δεν πιστεύω ότι μπορεί να με αγαπήσει για αυτό που είμαι. Στην ουσία, οι συνεξαρτώμενοι άνθρωποι δεν πιστεύουν στη δική του αξία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η απόθυση. <Κι> Πολύ συχνά τα συνεξαρτητικά πρόσωπα αποθούν τι βαθύτερε σκέψει και συναισθήματα του, γιατί νιώθουν φόβο και ενοχή. Ναι, ζουν συνεχώ σε ένα ψέμα, δεν θέλουν να νιώθουν άσχημα. Δεν θέλουν να διερευνήσουν τα συναισθήματα του. Και αν τα συναισθήματα του πουν ότι δεν γουστάρουν αυτού που υπηρετούν, τι θα γίνει. Θα χαλάσει ο κόσμο του όλου. Φοβούνται να αφήσουν να φανεί ο πραγματικό του εαυτό. Ναι, μπορεί να ζει χρόνια με έναν άνθρωπο και να μην αφήνει να φανεί ο πραγματικό του εαυτό, να έχει αυτή την επίπλαστη καλοσύνη, αυτή την υποχρεωτικότητα, να είναι πολύ υποχρεωτικό, πολύ υποχρεωτική απέναντί σου, να, να, να προλαμβάνει την κάθε σου επιθυμία πριν κάνει την εκφράσεις Και να λε, μα πώ έχω τύχει να είμαι με έναν τόσο σπουδαίο άνθρωπο, με φροντίζει τόσο πολύ, νιώθει όμω ταυτόχρονα την αρνητικότητα, νιώθεις ότι κάτι πάει και στην ουσία νιώθεις την ε, απόθυση, όχι μόνο των δικών του συναισθημάτων, αλλά και την απόθυση της ουσιαστικής σχέσης μαζί σου. Ένα συνεξαρτώμενος άνθρωπος δεν μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική σχέση, γιατί δεν έχει ουσιαστική σχέση με τον εαυτό του. Εμφανίζονται άκαμπτα και ελεγχόμενα. Hm. Συνεξαρτόμενοι άνθρωποι εμφανίζονται ότι δεν αλλάζουν απόψεις, ότι είναι πολύ, πολύ σταθερή και επίση ότι μπορεί να του ελέγξει. Ενώ στην ουσία αυτοί και αν δεν ελέγχουν την κατάσταση. Έλεγχο. Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα συνήθω φοβούνται να αφήσουν του άλλου να είναι εαυτοί του και τα πράγματα να εξελιχθούν φυσιολογικά. Βεβαίω. Είναι φοβι φοβιστικό να είναι ο άλλο ο εαυτό του όταν εσύ ο ίδιο το έχει κάνει τρόπο ζωή να μείνει ο εαυτό σου. Δεν βλέπουν ή δεν αντιμετωπίζουν του φόβου τη απώλεια του ελέγχου. Συμβαίνει κάτι, πώ νιώθει τίποτα. Μα καλά, δεν είσαι στενοχωρημένο για αυτό που συνέβη. Και όχι, δεν με ενοχλεί. Μα δεν έχει θέμα που συμβαίνει, τα άδεια δικία σε σένα. Όχι, όχι, το έχω δουλέψει με λογική στο μυαλό μου. Στην ουσία, δεν θέλω να αντιμετωπίσω την απώλεια ελέγχου. Πιστεύουν ότι ξέρουν καλύτερα πώ θα έπρεπε να εξελιχθούν τα πράγματα και πώ οι άλλοι θα έπρεπε να φέρονται. Ναι, βεβαίω, έχουν μέσα στο μυαλό του ένα πρόγραμμα ότι εγώ θα είμαι ο δούλο σου, θα είμαι η δούλα σου, αλλά εσύ θα μου φυλά τα πόδια. Και θα γίνω από μόνο μου δούλο σου, θα γίνω από μόνη μου δούλα σου και σε πράγματα που δεν θέλει, και μετά θα είμαι και θυμωμένο. Θα είμαι και θυμωμένη που δεν μου φύλλα τα πόδια. Τελικά αποτυχάνουν στι προσπάθειε του ή προκαλούν το θυμό των άλλων. Βεβαίω, η συνεξάρτηση, επειδή είναι παθητική επιθετικότητα, προκαλεί και θυμό στον άλλο άνθρωπο με τον οποίο συνδέσει. Νιώθουν να ελέγχονται από ανθρώπου και καταστάσει. Ναι. Θεωρούν ότι ελέγχονται. Ενώ στην ουσία με έναν ύπουλο τρόπο, χωρί να το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι, ελέγχουν τον εαυτό του και δεν τον αφήνουν να ζήσει φυσιολογικά. Άρνηση. Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα τείνουν να αγνοούν τα προβλήματά του ή να υποκρίνονται ότι δεν υπάρχουν. Τι έχει, τίποτα. Μα γιατί, γιατί είσαι στενοχωρημένο, στενοχωρημένη, μα δεν έχω τίποτα. Γιατί βλέπει προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Που σημαίνει εγώ αρνούμαι τα προβλήματα μου, γιατί θα θέλει να τα δει. Παθαίνουν κατάθλιψη ή αρρωσταίνουν, βεβαίω. Γίνονται εργασιομανεί, πιστεύουν σε ψέματα και λένε ψέματα στους εαυτούς τους και λένε και ψέματα τα οποία είναι, δηλαδή, έχεις εκεί ντοκουμέντα, έχεις δεδομένα ότι δεν έχουν λεχθεί έτσι τα πράγματα, ότι δεν έχουν γίνει έτσι τα πράγματα και θα σε προσπαθεί να σε πείσει ότι έχεις πει κάτι που δεν έχεις πει, έχεις κάνει κάτι που δεν έχεις κάνει, ότι τα πράγματα έχουν συμβεί με τον τρόπο που τα έχει το συνεξαρτώμενο πρόσωπο στο μυαλό του και όχι με τον τρόπο που πραγματικά έχουν γίνει. Γι' αυτό αν νιώθουμε ότι μπορεί να είμαστε σε σχέση, με, σε εξαρτητική σχέση με έναν άνθρωπο που, που λειτουργεί συνεξαρτητικά, κρατάμε ημερολόγιο. Καταγράφουμε τα πάντα για να μην τρελαθούμε, γιατί μπορεί να μα κάνουν και γκάζ lighting μετά. Συνεξαρτώμενοι άνθρωποι μπορεί να κάνουν γκάζ lighting στον άλλο και μπορούν εύκολα να δεχθούν γκάζ lighting. Εξάρτηση. Εθισμοί. Πολλά συνεξαρτητικά πρόσωπα δεν νιώθουν χαρούμενα ή ικανοποιημένα ή γαλήνια με τον εαυτό του. Είναι συνεχώ αυκαρίστητοι που λέμε στα κυριακά. Δεν ευχαριστούνται με τίποτα. Ψάχνουν την ευτυχία κάπου έξω από αυτά νιώθουν τεράστια απειλή από την απώλεια κάποιου προσώπου ή πράγματο που μπορεί να τα κάνει ευτυχισμένα. Δεν ένιωσαν αγάπη και αποδοχή από του γονεί του. Δεν αγαπάνε τον εαυτό του. Εξισώνουν την αγάπη με τον πόνο. Και σου προκαλούν πόνο και μετά σου λένε: αγαπώ. Πολύ αγάπη έπεσε. Προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι αρκετά καλά πρόσωπα για να τα αγαπάνε. Δεν παίρνουν χρόνο να δουν αν οι άλλοι είναι πραγματικά καλοί για αυτά. Αυτό το κάνουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αντί να σκεφτούμε κάνει για μένα αυτή η γυναίκα, είναι καλή για μένα, σκεφτόμαστε με θέλει αυτή η γυναίκα, με θέλει εμένα. Ψάχνουν για σχέσει προκειμένου να νιώσουν όμορφα, να είναι εξαρτώμενοι άνθρωποι, δεν jump from one relationship to another. Πηδάνε από τη μια σχέση στην επόμενη, από την προηγούμενη σχέση στην επόμενη, δηλαδή έχουν ήδη βρει την κόμενα πριν το αφήσουν τη γυναίκα του, έχουν βρει την επόμενη κόμενα πριν αφήσουν την προηγούμενη κόμενα. Στανταράκι αυτό. Χάνουν το ενδιαφέρον, τους, το ενδιαφέρον, για τη ζωή τους, τα ενδιαφέροντα τους, τους φίλους τους, τη δουλειά τους όταν ερωτευτούν και αγαπήσουν και όταν δεν είναι ερωτευμένοι και αγαπημένοι πάλι δεν έχουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα για τη ζωή. Φοβούνται ότι οι άλλοι θα τους εγκαταλείψουν, παραμένουν σε σχέσεις που δεν βγάζουν πουθενά, ανέχονται την κακοποίηση σωματική, συναισθηματική προκειμένου να νιώθουν ότι κάποιο εξακολουθεί να τους αγαπάει Νιώθουν παγιδευμένα μέσα στις σχέσεις τους Αφήνουν τι αποτυχημένε του σχέσει και φτιάχνουν καινούριε που είναι επίση καταδικασμένε. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά δεν σημαίνει ότι έχει κάποιο ο οποίο λειτουργεί συνεξαρτητικά. Μπορεί να έχει κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά. Και αυτά που διάβασα τώρα για την εξάρτηση, που είναι το στοιχείο εθισμού στην προσωπικότητα, αλλά και τα προηγούμενα. Φτωχή επικοινωνία. Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα συχνά παρακαλούν, συμβουλεύουν δεν λένε αυτά που νιώθουν και δεν νιώθουν αυτά που λένε. Αυτό είναι πολύ σφασικό. Σου λέει συγγνώμη και δεν... Ε, το, το βλέπεις, το λέει ψυχρά για να το πει. Συγγνώμη, συγγνώμη. Θα κάνουμε τις επόμενες μέρες ένα vlog για τη συγγνώμη, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε δυσκολεύονται να φτάσουν στην ουσία του θέματος, γιατί συνήθως δεν είναι σίγουροι ποια είναι η ουσία του θέματος, βεβαίω, γιατί δεν, δεν, πιάνουν την ουσία, αφού προσπαθούν να ζουν μακριά από τα συναισθήματα τους, μακριά από την ουσία του εαυτού τους. Πώς θα μπορέσουν να βρουν την ουσία γενικότερα, άμα την ουσία του εαυτού τους την αποφεύγουν. Προσέχουν πολύ τα λόγια τους να μην προσβάλλουν τον άλλο, μάλιστα. Προσέχουν πάρα πολύ, μπορεί να σε μισάνε από μέσα τους, μπορεί να έχουν τη χείριστη γνώμη για σένα, αλλά θα στην πούν, θα σου φωνάξουν, θα, σου, θα σε βρήσουν, θα φέρονται κομιλιφό. Και αν εσύ θυμώσει, θα είσαι ο κακό που θυμώνει. Η λέξη όχι δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο του, βεβαίω. Λένε ψέματα για να προστατέψουν και να καλύψουν αυτού που αγαπάνε, και να προστατέψουν και να καλύψουν και τον εαυτούλη του. Δυσκολεύονται να υποστηρίξουν τα δικαιώματα του, δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματα του ειλικρινά, ανοιχτά και με τον κατάλληλο τρόπο. Απολογούνται που ενοχλούν του άλλου. Είτε ενώντα το είτε όχι. Αδύναμα όρια. Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα συχνά λένε ότι δεν ανέχονται ορισμένε συμπεριφορέ από άλλου ανθρώπου. Σταδιακά αυξάνουν την ανοχή του, φτάνοντα στο σημείο να ανεχτούν πράγματα που αρχικά έλεγαν ότι δεν θα ανεχτούν. Σω! ιου, 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 ιου. το έχουμε κάνει αυτό, λέει. εγώ δεν θα με τίποτα το τάδε πράγμα. Και μετά πα και τα ανέχεσαι. Πα και τα ανέχεσαι και το τρώ και το loseσαι. Αφήνουν του άλλου να του πληγώνουν και στη συνέχεια αναρωτιούνται γιατί νιώθουν τόσο πληγωμένοι. Παραπονιούνται, κατηγορούν και προσπαθούν να ελέγξουν, ενώ εξακολουθούν να παραμένουν στι καταστάσει που τα κάνουν να νιώθουν άσχημα. Είναι εκεί ίσω, είναι εξαρτώμενο πρόσωπο, είναι κύληση. η λύση. Σήκω, φύγε! Φύγε από αυτή την αρρωστημένη σχέση. Τι παραπονιέσαι, τι κατηγορεί, τι προσπαθεί να ελέγξει την κατάσταση τη στιγμή που το βλέπει ότι δεν, δεν τσουλάει, δεν πάει τελικά θυμώνουν και δεν έχουν καμία ανοχή. Έλλειψη εμπιστοσύνη. Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα δεν εμπιστεύονται του εαυτού του, τα συναισθήματα του, τι αποφάσει του, άλλου ανθρώπου. Προσπαθούν να εμπιστευτούν πρόσωπα που δεν είναι άξια εμπιστοσύνη. Πόσε φορέ το έχουμε κάνει αυτό. Εγώ νομίζω όλοι έχουμε στοιχεία συνεξάρτηση και όλοι έχουμε υπάρξει με ανθρώπου. Θυμό. Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα πολύ συχνά νιώθουν πολύ φοβισμένα, πληγωμένα και θυμωμένα. Ζούμε με ανθρώπου που είναι επίση φοβισμένοι, πληγωμένοι και θυμωμένοι. Φοβούνται το δικό του θυμό και το θυμό των άλλων. Αν ακούσετε άνθρωπο να σα λέει ότι φοβάμαι το θυμό μου, πιάστε τα ρούχα σα και φύγετε κατευθείαν. Πιάστε τα ρούχα σου και βούρα, λέει μια Κυπριακή παρεμία, μια Κυπριακή ρίση. Αν λέει ο άλλο, φοβάμαι το θυμό μου και δεν θε να με δει θυμωμένο, γιατί θυμότα, θυμόνο, γίνουμε πολύ κακό, αυτό να σα προβληματίσει πάρα πολύ και να πείτε: «Μάνα μου τι καλό άνθρωπο με προστατεύει από το θυμό του. Όχι, ο θυμό, αν δεν εκφραστεί, εξακολουθεί να υπάρχει και είναι αρνητική ενέργεια που σου κατατρώει τη σάρκα και την ψυχή. Μεταφορικά τη ψυχή, τον εγκέφαλο, τέλο πάντων. καίει. Νιώθουν να του ελέγχει ο θυμό των άλλων. Κλαίνε πολύ, είναι καταθλιμμένα, υπεραντιδρούν, αρρωσταίνουν, έχουν βία ξεσπάσματα. Νιώθουν άσχημα, ντροπή και ενοχέ όταν θυμώνουν σεξουαλικά προβλήματα. <laughs> Τα συνεξαρτητικά πρόσωπα συχνά κάνουν σεξ ακόμα και αν δεν θέλουν. Και αυτό είναι και ο λόγο που δεν θέλω να θυμώνεται κάτω από βλόξ να μα γράφουν άνθρωποι ότι έζησα μια ζωή που πήγαινα από τη μια σχέση στην άλλη, που είχαν κάνει σεξ με πολλού ανθρώπου, γιατί δεν είναι η ανηθικότητα αυτό το πράγμα. Είναι στοιχείο συνεξάρτηση. Συνεξαρτητικοί άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν σεξ όταν νιώθουν θυμωμένοι ή πληγωμένοι. Είπαμε το βιβλίο της Ρόπιν Νόργου, «Τι γυναίκε που πολύ, είναι ένα βιβλίο must που πρέπει να έχει ο κάθε ένας άνθρωπος που ασχολείται με την ψυχοεκπαίδευση στη βιβλιοθήκη του. Αποστασιοποιούνται συναισθηματικά από το σύντροφο τους, πιέζουν τους εαυτούς τους να κάνουν σεξ ανεξαρτήτως με το πώς νιώθουν. Αν ταυτίζεστε με αυτό, πρέπει να κοιταχτείτε σε ψυχολόγο κατευθείαν. Ακόμα και μέσα στο γάμο, ακόμα και μέσα σε μια σχέση, όταν δεν θέλουμε να κάνουμε σεξ, δεν λέ, δε, λέμε όχι χωρί ενοχέ. Όχι κάνουμε χωρί να θέλουμε. ή κάνουμε σεξ για να νιώσουμε καλύτερα. Σεξ κάνουμε όταν έχουμε ερωτική έλξη και μα ελκύει όντω ο σύντροφο μα ή η συντροφο μα και είμαστε σε μια ερωτική διάθεση. Όχι, δεν το κάνουμε για να κάνουμε. Υποτιμούν τον έρωτα σε μια σεξουαλική πράξη, βεβαίω. Δεν θα σου πούν για έρωτα. Εγώ θέλω μόνο σεξ. Θέλω πράγματα. Δυναμικά. Αναρωτιούνται συχνά γιατί δεν απολαμβάνουν το σεξ, ε, πώ θα απολαύσει το σεξ, άμα είσαι τόσο πολύ αποστασιοποιημένο από τον εαυτό σου και από τον άλλο άνθρωπο, και θε να το δει σαν μια μηχανική πράξη και όχι σαν μια πράξη αγάπη. Έχουν έντονε σεξουαλικέ φαντασιώσει για άλλου ανθρώπου από τον σύντροφό τους. Hm. Σκέφτονται ή και κάνουν εξουσιαστικέ σχέσει. Ωραία. Δηλαδή αυτός ο τύπος ή αυτή η τύπησα η οποία σου τα έχει όλα στο πιάτο Έχει γίνει εντελώς ένα μαζί σου φαίνεται πως έχει γίνει Σου, κάνει, σου εκπληρώνει τις επιθυμίες σου προτού κάνει εσύ τις αποκτήσεις Γίνεται χαλή να την πατήσεις, να τον πατήσεις Λειτουργεί με ένα πλήρω συνεξαρτητικό τρόπο Μπορεί να ξυπνήσει ένα καλό πρωί και να σου πει άντε Και να βρίσκεται ήδη αλλού Άλλα χαρακτηριστικά τα συνεξαρτητικά πρόσωπα αμφιταλαντεύονται μεταξύ των συναισθημάτων και των αποφάσεων που πρέπει να πάρουν. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Δεν ξέρουν. Γι' αυτό και μιλάνε μπερδεμένα και κάνει συζήτηση μαζί του και προσπαθεί να βρει την άκρη και δεν βρίσκει άκρη. Μα είναι από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί, γιατί θέλουν να αποφύγουν την ουσία. Γιατί άμα δουν την ουσία θα δουν ότι έχουν πρόβλημα, θα δουν ότι δεν είναι καλά, θα δουν ότι στην ουσία είναι εθισμένοι από τι σχέσει, είναι εθισμένοι από από τον έρωτα, από το σεξ, είναι θυσμένοι από διάφορε ουσίε και πρόσωπα και καταστάσει και έχουν πρόβλημα. Δεν θέλουν να δουν ότι έχουν πρόβλημα. Παραμένουν πιστά στι παρορμήσει του και του ανθρώπου, ακόμα και αν αυτά του προκαλούν πόνο. Δεν ξέρουν να προστατεύσουν τον εαυτό του. Ντρέπονται για τα οικογενειακά προσωπικά του προβλήματα ή τα προβλήματα που έχουν στη σχέση του. Ευχαριστούμε την Ευθροσύνη Γιανόπουλο που έχει γράψει αυτό το κείμενο και μας έδωσε την ευκαιρία να το διαβάσουμε. Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε όλο αυτό και να απαντήσω και στο αρχικό ερώτημα της φίλης. Γιατί κάποιοι μέσα στη σχέση μας χάνουμε τον εαυτό μας. Κάποιοι άνθρωποι που είναι δραστήριοι, εργατικοί, αφήνονται όταν είναι σε σχέση ε, και μπαίνουν σε φάση απραξίας σαν να παγώνει ο χρόνος, Εάν είσαι ένα συνεξαρτόμενο πρόσωπο, το οποίο δεν αγαπά τον εαυτό σου, και δεν μπορείς να συνδεθείς ουσιαστικά ούτε με τον εαυτό σου, αλλά ούτε και με άλλους ανθρώπους, όταν μπει σε μια σχέση σας στήντζεις, παγώνεις, δεν ξέρεις πώς να λειτουργήσεις, χάνεις τη γη κάτω από τα πόδια σου και είσαι πάρα πολύ απασχολημένος, πάρα πολύ απασχολημένη να ευχαριστείς το τέρι σου, να προσπαθεί να βρίσκει τι επιθυμίε τυχόν έχει και να, προλαμβάνει να, να τι καλύψει πρωτού κάνει τι εκφράσει. Έχει πάρα πολύ δουλειά στο να μην νιώθει πράγματα, στο να καταπιέζει τα συναισθήματα σου. Έχει πάρα πολύ δουλειά στο να συμπεριφέρεσαι με έναν τέλειο τρόπο, να δείχνει μια τέλεια εικόνα. Έχει πάρα πολύ δουλειά να σταματά τον εαυτό σου που σου λέει Σήκω φύγε κόρη μου, σήκω φύγε γέ μου, εδώ δεν περνά καλά. Εδώ που είσαι δεν είναι καλά τα πράγματα, έχεις πάρα πολύ δουλειά να αντιπαλέψεις τον κατ' σου το οποίο σε προειδοποιεί και σου λέει τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Δεν είσαι εσύ σε αυτή τη σχέση, έχεις χάσει τον εαυτό σου, έχεις χάσει τη σπιρτάδα σου, έχεις χάσει τη ζωηρότητα στο βλέμμα σου, έχεις χάσει τη χαρά της ζωής. Υποτίθεται πως ο έρωτας και οι ερωτικές σχέσεις έρχονται για να μας δώσουν χαρά στη χαρά που ήδη έχουμε, όχι για να μας πάρουν αυτή που είχαμε από πριν. Εδώ θέλω να πω ότι πάρα πολλοί από εμάς, αν, αν, όχι ίσως και όλοι, λόγω του τρόπου διαπαιδαγώγησης μας και λόγω των θρησκευτικών μας καταβολών, γιατί ως κοινωνία έχουμε θρησκευτικές καταβολές, μπορεί στη σημερινή εποχή να είναι λίγοι οι άνθρωποι, λιγότεροι αυτοί που δηλώνουν θρίσκη. όμως οι γονεί μα τουλάχιστον έχουν μεγαλώσει σε μια κοινωνία που ήταν η πλειονότητα θρήσκοι. Στην Κύπρο εξ όσων γνωρίζω και στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο, τον καιρό που γεννήθηκαν οι γονεί μου, πήγαιναν όλοι οι άνθρωποι η εκκλησία κάθε Κυριακή. Ήταν όλοι θρησκοί, εξομολογούνταν όλοι, δηλαδή ήταν καθολικότητα θρησκεία. Και η θρησκευτική αυτή διαπαιδαγώγηση ε, έχει επηρεάσει πάρα πολύ του ανθρώπου ώστε να λειτουργούν εξαρτώμενα. Δηλαδή αυτό το να είσαι ταπεινό, το οποίο έχει ε, ερμηνευτεί από πολλούς παιδαγωγούς γονείς, και φορεί αξιών μέσα στην κοινωνία και ιδεών ότι πρέπει να έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν πρέπει να σκέφτεσαι τον εαυτό σου, να μην είσαι εγωιστής, να μην είσαι εσύ το κέντρο σου. Εκπαιδευμένο μέσα στη θρησκεία, μαθαίνει το κέντρο σου να είναι το τι σου λέει η θρησκεία και όχι το τι νιώθει εσύ, να αμφισβητεί τα συναισθήματα σου, να ακολουθεί κανόνε και οδηγίε και όλα αυτά δεν μα βοηθάνε να λειτουργήσουμε ανεξάρτητα και λειτουργούμε συνεξαρτητικά. Και αυτό βγαίνει έντονα στις ερωτικές μας σχέσεις. Δεν θεωρώ ότι ένας συνεξαρτόμενο άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος. Ότι επίτηδες επιλέγει να είναι κακός άνθρωπος. Όταν όμως αντιληφθούμε ότι ο σύντροφος μας ο, ή η σύντροφος μας λειτουργεί συνεξαρτητικά ή εμείς μπορεί να λειτουργούμε συνεξαρτητικά, η λύση είναι μία ψυχοθεραπεία πηγαίνουμε και αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα αυτό καθ' αυτό. Το πρόβλημά μα δεν είναι η σχέση. Το πρόβλημά μα είναι ότι εγώ έχω συνεξάρτηση ή εσύ έχει συνεξάρτηση. Μπορούμε και πιστεύω ακράδαντα αυτό, γιατί το έχω δει και στον εαυτό μου over the years, κατά, τη διάρκεια, κατά την πάροδο των χρόνων, ότι μπορεί ένα άνθρωπο που λειτουργεί συνεξαρτητικά σε μεγάλο βαθμό με την ψυχοθεραπεία, τη συνεχή προσπάθεια τη ψυχοεκπαίδευση, την πνευματικότητα, την καλλιέργεια της πνευματικότητας σιγά σιγά να βγει από εκείνο το μοτίβο συνεξάρτησης. Δεν είναι εύκολο, μπορεί να έχουμε πισοδρομίσματα, μπορεί να έχουμε πάλι δρομίσεις και ιδιαίτερα στις ερωτικές μας σχέσεις, γιατί οι ερωτικές σχέσεις είναι εκείνες οι οποίες βγάζουν τον πυρήνα μας προς τα έξω, γιατί είναι οι σχέσεις που θυμίζουν πάρα πολύ τη σχέση που είχαμε με τους γονείς μας και οτιδήποτε πράγματα τέλειωτα έχουμε από την παιδική και την εφηβική μας ηλικία βγαίνουν στην επιφάνεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητο στην κοινωνία, αλλά όταν μπει σε μια ερωτική σχέση να λειτουργήσει ανεξαρτητικά, σίγουρα αυτά που έχει αναφέρει η φίλη τα σημάδια παραμέλησης της εξωτερικής εμφάνισή κάποιου, της εικόνας του εαυτού του, του, του μια απραξία, να μην θέλει να, να βλέπει την εξέλιξη του και την πρόοδο του, δεν είναι καλά σημάδια. Η συνεξάρτηση δεν είναι υγιή τρόπο σχέση και σύνδεση και η λύση είναι μια ψυχοθεραπεία. Καλό βράδυ, αγαπημένοι μου φίλοι. Φιλιά!